Τα έργα τη Time Europe 2014 και η Time Europe 2016 σε σύλληψη και σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη και παραγωγή του Ερευνητικού Θεάτρου Θράκης απέσπασαν και παγκόσμια αναγνώριση. Είναι δύο αξιών. Το Tea Time Europe γυρίστηκε το 2014. Συμμετείχε κόσμος από τη Θράκη, από την Αλεξανδρούπολη γενικά πάρα πολύ. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, η οικογένειά μου και όλοι οι φίλοι όσοι μπορέσαν να έρθουν. Το Tea Time Europe θεωρείται σαν προφητικό. Διαπραγματεύεται ότι η Ευρώπη πίνει το τσάι της μέσα σε ένα κύκλο, ο οποίος αυτός ο κύκλος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και εκεί που όλοι έχουμε την απόλαυση, αυτό το χαρακτηριστικό των Άγγλων, το tea time, η ώρα του τσαγιού, γύρω μας επιπλέον πτώματα. Αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει ακόμα στα μέρη μας. Αυτό ήταν και η αιτία που αναδείχθηκε πάρα πολύ στο Φεστιβάλ της Πράγας και ήταν μεγάλη μας τιμή που η ίδια το ίδιο το project αυτό πήρε εικόνες από εμάς για να διαφημιστεί. Δηλαδή στο Φυλάδιο, στην Πράγα, υπήρχαν εικόνες από το δικό μας project. Και ήταν προφητικό γιατί από το 2014 και μετά είναι που ξεκίνησε ο γνωστός πόλεμος στη Συρία και όλα αυτά που βιώνουμε με τους ανθρώπους που πνίγονται και αυτή την ταλαιπωρία. Να σημειωθεί πως τα δύο έργα προβάλλονται στο Μουσείο Μπενάκη, δράσεις τοπίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το Eat Time Europe έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας, με τις πεποιθήσεις που κουβαλάει μέσα του και όλα αυτά. Το Eat Time Europe είναι μια μεγάλη πρόσκληση, για τον κόσμο και όλα τα πλάσματα για ένα πιάτο φαγητό. Όλα τα όντα, είτε είναι ζώα είτε άνθρωποι, έχουν δικαίωμα από το φαγητό. Αυτό διαπραγματεύεται ότι εκεί που υπήρχε μια μεγάλη χαρά, ένα μεγάλο πικνίκ, όλοι καλοδεχούμενοι στο τραπέζι αυτό να φάνε, αλλά υπάρχουν και μετά οι μετατοπίσεις, όπου ξαφνικά βλέπεις έναν άλλον κόσμο. Βλέπεις ότι έρχεται κόσμος πολλής που δεν μπορείς να τους στρέψεις τη χρονική στιγμή εκεί, γιατί οι πόροι σου είναι λίγοι. Σύντομα θα υπάρξει και τρίτο αξιόν, ενώ το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς τους πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση. Θα υπάρχει τρίτο μέρος, έτσι τουλάχιστον μας υποσχέθηκε ο σκηνοθέτης. Ελπίζουμε σύντομα να μας αποκαλύψει τα σχέδιά του. Και πάλι εκεί θα συμμετέχει ο κόσμος όσο φυσικά όσοι θέλουν. Ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους, ό,τι συμβαίνει γίνεται αφιλοκερδός. Όσοι συμμετέχουν έρχονται απλά και μόνο με την ενέργειά τους, τη χαρά τους και ό,τι μπορούν να προσφέρουν σε όλο αυτό. Και είναι η χαρά μας ότι ξεκίνησαν από εδώ τα έργα. Το πρώτο γυρίστηκε στην παραλία του Απαλού, το δεύτερο σε ένα χωράφι προς τον Άβαντα. Μαζευτήκαμε όλοι και προσφέρουμε την ενέργεια, το χρόνο μας. Αυτό πήγε, ταξίδεψε στο Διεθνές Φεστιβάλ και ξαναγύρισε πίσω.